Αυτό θα είναι, νομίζω, ένα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες που απομένουν μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο μέχρι να προχωρήσουμε στις κάλπες. Δηλαδή, η προσπάθεια να εφευρεθούν διαφορές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα κόμματα που έχουν, όπως ομολογούν οι κορυφαίοι παράγοντες αυτών των κομμάτων, συγκλήσεις, στρατηγικές συγκλήσεις στα μεγάλα και τα βασικά ζητήματα, μάλιστα ορισμένοι τις χαρακτηρίζουν εντυπωσιακές αυτές τις συγκλήσεις, θα προσπαθούν να εφευρίσκουν ζητήματα για τις διαφορές τους. Για τα ζητήματα της παιδείας, επειδή μπήκε το θέμα. Ζήσαμε μια μεγάλη πανδημία. Αυτή η πανδημία, για όσους θέλουμε και νοιαζόμαστε για τα συμφέροντα του λαού μας, των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, πρέπει να μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα και πρέπει να σκύψουμε στα συμπεράσματα αυτής της πανδημίας. Αυτή η πανδημία αποκάλυψε ότι από τη χώρα μας έχουν φύγει 18.000 νέοι γιατροί. 18.000 παιδιά που σπούδασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτά τα παιδιά δεν μπήκανε με 3 και 4, έτσι δεν είναι. Μπήκανε με 19 και 19,5 και 20. Μπήκανε σε αυτά τα πανεπιστήμια με τεράστιες θυσίες των γονιών τους, με 2 και 3 δουλειές όπως υπόθηκε για να σπουδάσουν, για να βγάλουν τη σχολή τους, για να κάνουν τα αγροτικά τους και τις ειδικότητές τους και σηκωθήκαν και φύγαν. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, άμα ρωτήσετε ένα νέο γιατρό στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι επικουρικοί γιατροί, δηλαδή γιατροί χωρίς μόνιμη και σταθερή δουλειά, μετά από 10 εφημερίες το μήνα δεν φτάνουν να και ούτε ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ. Και γι' αυτό σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό είναι δημιούργημα όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Αυτή η κατάσταση. Και θα είναι εδώ και την επόμενη μέρα, άσχετα από τα ωραία τα λόγια, τα μεγάλα που λέγονται προεκλογικά, και αυτό δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να το αφήσουμε έξω από την προεκλογική συζήτηση, δεν μπορεί να μην είναι ουσιαστικός ο πολιτικός λόγος που ακούγεται αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά να ερχόμαστε εδώ και να αναπαράγουμε ό,τι αναπαράγεται στο διαδίκτυο και τη μάχη των τρόλ του διαδικτύου. Λοιπόν, να τη φέρνουμε στην πολιτική συζήτηση. Επιτέλους, πρέπει να γίνει ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Η κατάργηση της εισαγωγής όμως είναι ένα κέραιο θέμα για τα παιδιά. Εμείς αυτό ξεκινήσαμε να συζητάμε. Υπάρχει όμως. Δεν το διευκρινίζετε όμως. Σύμφωνοι. Εμείς ανοίγουμε ένα ολόκληρο θέμα και δεν περιγράφουμε μόνο. Όταν ρωτάμε κάποιον για την κατάργηση της βάσης. Δεν περιγράφουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ο τρόπος εισαγωγής. Ακούστε να δείτε. Ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Εδώ έχουμε μια ολόκληρη κατάσταση την οποία την αφήνουμε ανεγγιχτή, δηλαδή είναι η κατάσταση με το σχολείο που έχει γίνει ένα εξοντοτήριο, ένα εξεταστήριο για γονείς και παιδιά. Και η κατάσταση στα πανεπιστήμια, η οποία παραμένει άθλια, γιατί υπάρχει υποχρηματοδότηση, γι' αυτό παραμένει άθλια, γιατί μέσα στην πανδημία χιλιάδες παιδιά που πέρασαν στα πανεπιστήμια δεν γίναν ποτέ φοιτητές για πάνω από 2 χρόνια, γιατί υπάρχει μια τεράστια άσχημη κατάσταση που διαμορφώνει κόμματα, κύριε Πρωτούλη, πάντα, μηδενικά επαγγελματικά δικαιώματα και μόλις τελειώσουν τις σχολές τους. Υπόσχονται κρατικά πτυχία ιατρικής, νομικής, χωρίς τα παιδιά να πάνε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή εκεί έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά, εγώ εμείς το είπαμε και το πρωί, καλομαθαίνουμε τα παιδιά να μην προσπαθούν. Καλομαθαίνουμε τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι μισή αλήθεια. Και όχι, μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Τα κόμματα στην ιστερία τους να κερδίσουν. Δεν υπάρχει κανένας νέος άνθρωπος που να έχει περάσει στη νομική, στην ιατρική, στις οικονομικές σχολές με 3 και 4. Εγώ θα καταλάβω γιατί δεν πέρναγαν γιατί αυτά δηλαδή τα παιδιά όταν δεν υπήρχε η βάση εισαγωγής. Ακούστε να δείτε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που έχουμε καταγγείλει το γεγονός ότι για την περιβόητη ανάπτυξη τον προηγούμενο χρόνο πριν την κρίση. Είχε γεμίσει, ήταν το σύνθημα τότε του Κώστα Σιμίτη, κάθε κομμόπολη και πανεπιστήμιο, κάθε χωριό και ΤΕΗ. Λοιπόν, και έτσι θα έρχονταν η ανάπτυξη με τα σουβλατζίδικα, τα τυροπιτάδικα και τα ανοικιαζόμενα δωμάτια. Λοιπόν, και κάθε πόλη μετέπειτα ακούστε να δείτε. Ελάτε τώρα. Ακούστε να δείτε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Αυτές οι σχολές μέσα στην κρίση, επειδή πόλη. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον πίεση για να πάνε. Σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πόλη ένα νοσοκομείο που τώρα δεν έχουμε γιατρούς. Μην περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Επειδή όχι. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από κανένα να πάει να σπουδάσει σε αυτές τις σχολές,
από κανένα να πάει να σπουδάσει στις σχολές. Αυτό έχει δίκιο ο κ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί καταργήσανε τις βάσεις αγωγής για να πάνε και να γεμίσουν αυτές τις σχολές. Και τώρα, μετά. Και τώρα που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κλείσει αυτές τις σχολές που ήθελε, να κλείσει αυτές τις σχολές και να ανοίξει ο δρόμος για να ανοίξει πίτα προς τα ιδιωτικά κολέγια και στην κατεύθυνσή της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήρθανε και κόψανε ξανά. Μία κρυσάρα επί της ουσίας είναι. Αυτό είναι η βάση αγωγής και τίποτα παραπάνω. Και έχουμε ζήσει, αν θέλετε να ανοίξουμε και τη συζήτηση, έχουμε ζήσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Μισό λεπτό να το πούμε αυτό. Οι βάσεις να αυξομειώνονται ανάλογα με τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επαγγελματική προοπτική. Ακούστε το αυτό γιατί έχει σημασία. Ανάλογα με την επαγγελματική προοπτική των παιδιών που βγαίναν από κάθε σχολή, αυξομειώνονταν οι βάσεις. Είχαμε ζήσει δηλαδή οι παιδαγωγικές σχολές να είναι από τις χαμηλότερες βάσεις και όταν άνοιξαν ξαφνικά οι προσλήψεις τις προηγούμενες δεκαετίες, το 2007-2008, οι παιδαγωγικές σχολές να εκτοξευθούν και να ξεπερνούν ακόμα και νομικές σχολές. Άρα μιλάμε τώρα για ένα δευτερεύον θέμα. Θέλετε να κάνουμε ένα διάλογο. Κάνουμε, αλλά το ζήτημα είναι ότι ένα δευτερεύον θέμα, επιδιώκουμε να το κάνουμε κύριο για να βρούνε διαφορές. Απαντάμε όμως. Ναι, για να βρούμε, το απαντάμε. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σας ρωτάω, γιατί λοιπόν φοβόμαστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και δεν φοβόμαστε τα φροντιστήρια? Μα δεν τα φοβόμαστε. Και τα φοβάται η τσέπη μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ενώ δεν φοβόμαστε τα φροντιστήρια. Τα φοβάται η τσέπη μας, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για μια παιδεία δωρεάν, αλλά δωρεάν παιδεία στην ουσία δεν έχουμε και φοβόμαστε να το πούμε. Μα πρέπει να παλέψουμε να έχουμε. Λοιπόν, μα πρέπει να παλέψουμε να έχουμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε βασικά τέτοια ζητήματα να γίνουν εμπόρευμα. Όπως γίνονται είτε με την ταμπέλα του δημοσίου. Για φανταστείτε να έχουμε ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, ιδιωτικά όλα τα νοσοκομεία. Πού θα πάμε? Ο φτωχός ο κόσμος, ποιο παιδί φτωχού ανθρώπου θα πάει να σπουδάσει? Δεν είναι λογική αυτή.